Δύο τραγικά περιστατικά με θύματα κυνηγού σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Δυτική Ελλάδα. Ο κόσμος των κυνηγών θρυνεί και ζητά από τους φίλους του πιο δημοφιλούς χόμπι παγκοσμίως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα βγαίνοντας στην Ήπεθρο. Πρέπει να πω συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο συναδέλφων. Η μεγάλη οικογένεια των κυνηγών θρυνεί δύο συναδέλφους. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ετωλοκαρνανία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Χαλκιόπουλων Φιλοχίας κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου. Η κακιά η ώρα δεν άργησε να έρθει όταν 49χρονος άνδρας που συμμετείχε σε ομάδα 4 ατόμων πυροβόλησε 60χρονο, ο οποίος έπεσε νεκρός. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και επιμένουμε ότι πρέπει όλοι να φοράνε το πορτοκαλί γυλαίκο, αφενός και αφετέρου, ο αγριόχειρος χρειάζεται στρατιωτική πειθαρχία. Δυστυχώς και από φωτογραφίες που και εγώ βλέπω στο ίντερνετ, κάποιοι συνάδελφοι επιμένουν να μην φοράνε το πορτοκαλί γυλαίκο. Αυτό βεβαίως εγκυμονεί κινδύνους. Δεν τραβάμε ποτέ τη σκανδάλη εάν δεν έχουμε μπροστά μας το θύραμα. Το πάθος για το κυνήγι, όπως γνωρίζετε, είναι μεγάλο. Υπάρχει. Και το ενδεχόμενο πρέπει να σεβόμαστε τη φύση. Στη δεύτερη περίπτωση, μοιραία κατάληξη είχε η εξόρμηση για κυνήγι στο Παναχαϊκό Όρος, λίγα μέτρα από την Πάτρα, για τον 47χρονο επιχειρηματία της εστίασης. Ο άντρας που ήταν πατέρας δύο παιδιών εντοπίστηκε νεκρός από διασώστες της 6ης ΕΜΑΚ και τον ειδικά εκπαιδευόμενο σκύλο που διαθέτει η υπηρεσία. Δίπλα του βρέθηκε το όπλο αλλά και τα σκυλιά που είχε πάντα μαζί του στο κυνήγι. Τα ίχνη του 47χρονου Δημήτρη είχαν χαθεί από το μεσημέρι όταν είχε καθυστερήσει από το κυνήγι της Πέρδικας, στο οποίο είχε πάει μόνος του. Αυτό που θα ήθελα όμως επαναλαμβάνω να συμβουλεύσω τους συναδέλφους κυνηγούς θα ήταν να αποφεύγουν να κυνηγάν μόνοι τους. Εγκυμονή κινδύνους. Αφενός μεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσβατες περιοχές γιατί το κυνήγι όπως γνωρίζετε γίνεται σε δύσβατες περιοχές, αφετέρου όμως θα πρέπει να δείχνουμε και σεβασμό στη φύση ούτως ώστε κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες να μην συνεχίζουμε τη δραστηριότητα αυτή. Πόσο μάλλον όταν είμαστε μόνοι μας. Και η Ομοσπονδία η δική μας έχει στείλει ήδη τους δύο επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση των όπλων. Η Ομοσπονδία μας όπου έχει καλεστεί από τους συλλόγους έχουμε παραβρεθεί με τους επιστημονικούς συνεργάτες προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τους καινούριους αλλά και τους παλιούς κυνηγούς.